Αν και οι Λάκωνες Μανιάδες έχουν ένα ρατσισμό απέναντι στους Μεσίνιους, η Μάνη όμως είναι ενιαία. Έχω την τύχη να έλκω την καταγωγή μου. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στα Πηγάδια, όπως ξέρετε στο τουριστικό μέσα, ο δρόμος. Στο Τριεθνές που λέμε. Η μητέρα μου η Μακαρίτισσα ήταν από τον Ιχώρη, πέρα από το Δειράχη, πάλι Τριεθνές. Κάτι ανάμεσα σε Λοκανίκο, σε... λοιπόν. Οπότε, η οικογένειά μας, οι μισοί που τους έβρεθήκαν στην Καλαμάτα και άλλοι μισοί, όπως ξέρετε, είναι στη Σπάρτη. Σήμερα, εχθές το βράδυ, είχαμε την τύχη με τον Ηλία τον Κασιδιάρη και άλλους συναγωνιστές να ζήσουμε κάτι πολύ όμορφο. Κλείσαμε το σπίτι του Αντώνη τον Σαμαρά μέσα στην πύλο. Και λέω κλείσαμε το σπίτι γιατί, γιατί στην πύλο θεωρείται η πιο δύσκολη πλατεία αυτή τη στιγμή της Ελλάδος. Και σας το λέω εν πλήρη γνώση, γιατί έκανα προεκλογική περίοδο με το Σαμαρά να με ακολουθεί, σπίτι-σπίτι. Κατέβηκε τρεις φορές, ο Κουκούτσι την έκανε. Ποια είναι τώρα, ποιο είναι το μεγάλο μας στοίχημα. Θέλουμε στη Μεσσηνία να βγάλουμε δεύτερη έδρα και θα τη βγάλουμε, θυμηθείτε με. Εχθές μίλαγε στην Τρίπολη. Κολοκύθια τούμπανα. Από την Κυπαρισσία φύγανε δύο πούλμαν με πέντε άτομα. Οι Μεσσήνοι δεν τον ακολουθούν. Μην νομίζετε ότι η Μεσσηνία, καταρχήν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σπίτι στη Μεσσηνία, δεν έχει σπίτι στην Πύλο. Την αλήθεια ότι είχε έναν πατέρα ο οποίος ήταν ευπατρίδης. Ήταν του βασιλιά γιατρός, ήταν διευθυντής των Ευαγγελισμών, ένας υπέροχος άνθρωπος. Αλλά τι να κάνουμε, έχει και μάνα που λέγεται Μπερνάκη. Οπότε, μάλλον περισσότερο στη μάνα του έχει μοιάσει μετά από τις σχέσεις που έχει αναπτύξει με αυτούς τους υπέροχους Εβραίους. Και επειδή σας βλέπω όλους εδώ και είμαι συγκινημένος, εγώ δεν είπα το Πασόκ. Τι να κάνουμε, ανάμεσα στους 21-18 που βρεθήκαμε μετά, βρεθήκαν και δύο κορόιδα. Όχι δύο, ένα. Ο Μπούγκουρας έχει κόψει αλυσίδα, ο άλλος τα πήρε. Δεν είναι κορόιδο. Τα πήρε και χοντρά. Είναι πολλά τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που έλεγε στο έργο ο άλλος. Αλλά ο Μπούγκουρας έχει κόψει αλυσίδα. Βέβαια, να σας πω την αλήθεια, εγώ ο Μίκος Καρβανίτης, ο Ηλίας άντεξε, έχει μεγάλο στομάχι. Βγήκαμε έξω από την αίθουσα. Δεν ξέρετε πώς νιώσαμε. Αυτός ο άνθρωπος έχει τρία παιδιά. Το μεγάλο του παιδί είναι ένα αγόρι 17 χρονών. Πώς θα δει αύριο στο YouTube το βίντεο αυτό. Πώς θα δει τον πατέρα που με εξευτελίζεται και να λέει ήμουν πασό. Δυστυχώς κάποιοι ήρθαν στη Χρυσή Αυγή και νόμισαν ότι η Χρυσή Αυγή είναι ένα καινούριο πασό, μια καινούρια Νέα Δημοκρατία, κανένα κωδισό ΚΑΕ, κάτι τέτοια πράγματα. Έκαναν μεγάλο μα τεράστιο λάθος. Εχθές πάλι στην ομιλία μου στην Πύλο, είπα το εξής και συνεχίζω να το λέω και κάποιοι οι οποίοι σκέπτονται με παλαιοκομματικό τρόπο, ακόμα και δικοί μας άνθρωποι, μου λένε γιατί το αναφέρεις αυτό συνέχεια. Θεωρώ υποχρέωσή μου να το λέω, γιατί η Χρυσή Αυγή έχει κληθεί σε αυτή τη χώρα να φτιάξει τον νέο Έλληνα, να φτιάξει τον νέο άνθρωπο. Και ποιο είναι αυτό. Πολλοί μου λένε πότε θα έρθει η ώρα μας. Όχι κυρίες και κύριοι, με τη Χρυσή Αυγή δεν θα έρθει η ώρα μας. Θα έρθει η ώρα της Ελλάδας. Δεν θα έχουμε τα δικά μας και τα δικά σας παιδιά. Δεν θέλει κανένας να τουριστεί τη Χρυσή Αυγή, να τον βγάλει από το μυαλό του. Δεν μπορούμε να στερήσουμε κανένα Ελληνόπουλο. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά οικογένεια. Μας κακοφάνηκε μετά το 80 ότι δεν είχαμε πρόσβαση στο δημόσιο τομέα. Πώς θα γίνει όμως. Πριν είχαν άλλα παιδιά υποφέρει. Δεν μπορούμε εμείς να χωρίσουμε τα Ελληνόπουλα σε αριστερά και δεξιά. Όλα θα τα φέρουμε δίπλα. Με πλήρη διαφάνεια και με αγάπη σε όλα τα Ελληνόπουλα. Στη Χρυσή Αυγή δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Στη Χρυσή Αυγή υπάρχει μόνο Ελλάδα. Κατέβηκα
με έναν συναγωνιστή, τον Άγγελο τον Ιωάννου, ο οποίος είναι ένα υπέροχο παιδί, είναι δικηγόρος, είναι στο νομικό τμήμα της Βουλής, ο δικό μας, και ο οποίος είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής. Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε κατέβει ποτέ στην Πελοπόννησο. Είναι Θεσσαλονικιός ο μισός και ο μισός Κύπριος. Και ξέρετε τι έκανε στον δρόμο? Γελούσε. Καλά, Δημήτρη μου λέει, κάθε 20 χιλιόμετρα έχουμε διόδια. Εδώ τι να κάνουμε, τα έχουμε αυτά. Μέχρι να κατεβούμε στην Καλαμάτα είχαμε σταματήσει 17 φορές. Τρελάθηκε. Μου λέει το παιδί, δεν είναι δυνατόν. Μου λέει, αυτά δεν συμβαίνουν ούτε στις Πανανίες. Θα ήθελα να σας μεταφέρω και κάτι άλλο, το οποίο είναι άκρος συγκινητικό. Προχτές υποδεχτήκαμε τον Γιώργο τον Γερμενή στη Βουλή. Και ποιο ήταν το θέαμα? Με την αλογοουρά του ο Βαλάντης ο Αλεξόπουλος, καλά να είναι ο άνθρωπος, να κάθεται σε μια γωνιά και δίπλα του ο Μπούκρας να μισοκλαίει και να έχει τον Γιώργη να λέει του Υπουργού, θα σε θυμάμαι ρε, θα σε θυμάμαι. Πώς θα βρει να πάρει στάτος. Καθίστε ένα λεπτούλι μόνο για να λογιστείτε τι περνάνε οι συναγωνιστές μας. Τι περνάει ο αρχηγός μας, ένας αρχηγός κόμματος, και κάθε βράδυ 8 η ώρα ακούει το μάνταλο να κλείνει κρακ και να μένει μέχρι τις 7 το πρωί κτισμένο σε ένα κελί. Μπορείτε να λογιστείτε τι σημαίνει αυτό για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει τη ζωή για την Ελλάδα και δεν ξέρουμε γιατί βρίσκεται στη φυλακή? Να έκανε το χρέος μας μεγαλώνει απέναντι σε αυτή την πατρίδα. Το δικό μας το χρέος. Γιατί να ξέρετε ότι εσείς που είστε εδώ αυτή τη στιγμή, δεν είναι υπερβολικό. Είστε οι άριστοι. Είστε αυτοί που θα δώσετε το στίγμα σε αυτήν εδώ την πατρίδα. Που θα δώσετε στον κόσμο, στο γείτονά σας, στο φίλο σας, στους συγγενείς σας να καταλάβει το τι είναι η Χρυσή Αυγή. Ακούστε τι έχει γίνει με εμάς. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στους βουλευτές, στα στελέχη και τον κόσμο και εσάς της Χρυσής Αυγής. Υπάρχει μια μικρή, μπορώ να την πω μικρή διαφορά, ότι εμείς βρέθηκε να είμαστε μπροστά. Αυτό δεν λέει τίποτα. Όμως, το σύστημα μας έχει κάνει να είμαστε σε έναν μονόδρομο. Θέλω να το νιώσετε αυτό που λέω. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε στις πρώτερες ζωές μας. Μπήκε δικηγόρος μου εμένα και του λέω μην το κάνεις. Την άλλη μέρα θα έχεις προβλήματα. Μέσα σε δύο μέρες τον ξεσκόνησε το ζώο. Πώς να γυρίσω στο γιατρείο μου? Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Θα μου το κλείσουν σε δύο μέρες. Πώς να γυρίσουμε στις πρώτερες ζωές μας, όταν από πίσω μας είναι η κρατική ασφάλεια συνέχεια? Αντιτρομοκρατική. Η αντιτρομοκρατική. Λοιπόν, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Πώς να γυρίσουμε πίσω, όταν, γιατί να μην γελιόμαστε, τον Ελληνάκο των άλλων κομμάτων, και δεν μιλώ για εσάς, τον ξέρουμε. Οι ίδιοι μας τυπάνε την πλάτη σήμερα και λένε, προχωράτε μωρέ, εντάξει, καλοί είσαστε, αύριο θα αλλάζουν πεζοδρόμιο. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε υποχρέωση όλοι μας να δώσουμε τον υπέρτατο αγώνα. Και ο υπέρτατος αγώνας δεν είναι για μας. Για τη γενιά του 45-65, που είμαστε από 45 μέχρι 65 σήμερα, την περάσαμε καλά κυρίες και κύριοι. Τα παιδιά μας και φταίνουν να πληρώσουν τα δικά μας τα γραμμάτια. Πάρτε το απόφαση. Εμείς θα γίνουμε η θυσία για να σώσουμε τα παιδιά μας. Είναι η ερή μας υποχρέωση. Τελειώνοντας, θέλω να σας πω το εξής, ότι εμείς οι 30, 50, 60 που βρεθήκαμε στην πρωτοπορία του αγώνα, όπως λέει και ο ύμνος του κινήματός μας, εμείς ανάψαμε τη δάντα. Από εσάς περιμένουμε την οργή. Να είστε όλοι καλά.